Η ασωτεία. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι από την απληστία γεννιόνται δύο πάθη, είτε το ένα είτε το άλλο, είτε συνδυασμός των δύο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ασωτεία. Είναι η άλλη πιθανή κατάληξη, εκτός από τη φιλαργυρία που αναφέραμε την προηγούμενη φορά. Ας δούμε όμως τι λέει η ανθρώπινη σοφία γι' αυτό. Σύμφωνα με τον Σόλωνα, ο απότομος πλουτισμός μπορεί να οδηγήσει στην ασωτεία. Έλεγε κατά λέξη: «Χόρταση γεννά την ύβρη». Όταν τα πολλά πέσουν πλούτη σε ανθρώπους που δεν έχουν το νου τους μετρημένο. Και γενικεύει κάπου αλλού ότι ο πλούτος φέρει τον κορεσμό και ο κορεσμός την ύβρη. Όπου ύβρης στην αρχαιότητα εννοείται η αλαζονία που θα γεννηθεί και από την ασωτεία και θα έχουμε κατάληξη στην πτώση. Σε αυτό το συλλογισμό συμφωνεί και ο Πλούταρχος. Ουδέποτε, λέει, η απορία, δηλαδή η έλλειψη χρημάτων, εγέννησε ασωτεία. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η ζωή που έχει στο μερτικό της στην Εγκράτεια είναι πιο ευχάριστη από εκείνη που βρίσκεται στην ασωτεία. Είπαμε ότι ο Πλάτωνας πολύ συχνά εμφανίζεται σαν προχριστιανικός κήρυκας του Χριστού σε κάποιες από τις απόψεις του. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τώρα ερμηνεία του όρου, άσωτος είναι ο άνθρωπος που ζει έκκλητη ζωή, ο δεφθαρμένος. Αυτός που σπαταλάει χρήματα για να ζήσει μια τέτοια ζωή, αυτός που φέρνει συμφορά στον εαυτό του, στην οικογένειά του, στην ευρύτερη κοινωνία. Τελικά άσωτος είναι αυτός που σου δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Αυτός που θα φτάσει τελικά σε απελπισία και απόγνωση. Θα πούμε και μια διδακτική ιστορία στο τέλος. Έτσι η ασωτεία εκφράζεται σαν υπερβολική στροφή στις ειδικές απολαύσεις που τη συνοδεύει σπατάλη. Πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε όλα τα καλά και τα αγαθά του κόσμου και πάλι να μην είμαστε ευχαριστημένοι, όπως ο άσωτος ιός του Ευαγγελίου. Στον άσωτο ιό του Ευαγγελίου, πόσα θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πάνω σε αυτό. Στο πρόσωπο αυτού του ασώτου της παραβολής, αναγνωρίζουμε εκείνον τον άνθρωπο με την αμαρτία του αποκόπτει από τον Θεό. Η παρουσία του Θεού ενοχλεί και πιέζει τον άσωτο πατέρα, όπως εμφανίζεται στην παραβολή. Νομίζω ότι ο Θεός του κάνει τη ζωή μονότονη, κουραστική, έτσι προσπαθεί να βγάλει από τη σκέψη του Θεό, εξορίζοντάς τον από την καρδιά του. Γι' αυτόν ελευθερία είναι η ασυδοσία. Ο άσωτος λησμονεί ότι η πραγματική ελευθερία συνδέεται με τον δεσμό της αγάπης. Γι' αυτό και δεν εμπιστεύεται το Θεό, ούτε την οικογένειά του. Εμπιστεύεται μόνο τις δικές του δυνάμεις. Η αυτονομία και η αυτάρκειά του εκφράζουν την αλαζονία. Την πηγή που είπαμε άλλωστε είναι κάθε αμαρτίας η αλαζονία. Ο άσωτος επιλέγει μια νέα προοπτική εντός εισαγωγικών που τον οδηγεί στη στέρηση και στη μοναξιά τελικά. Και τελικά μακριά από την αγάπη του προς την οικογένειά του γίνεται και άσημος. Τότε στην παραβολή αρχίζει να συναισθάνεται την προσωπική του ενοχή. Παραδέχεται την αποτυχία της επιλογής του. Βέβαια η παραδοχή είναι σημαντική γιατί μπορεί να φτάσει κανείς στη συνειδητοποίηση και τη μετάνοια. Αλλά ο εγωισμός να μην τον αφήνει να προχωρήσει σε παραδοχή ενοχής είναι πολύ βασικός. Ο άσωτος παραδέχεται την ενοχή του και η στροφή του προς τη μετάνοια εκδηλώνεται με την επιλογή μιας νέας πραγματικής προοπτικής. Θεμελιώνεται αυτή η προοπτική με την παραδοχή της αναξιότητάς του. Γι' αυτό και ζητάει στην παραβολή να γίνει ισότιμος με τον υπηρέτη του πατέρα του. Ο άσωτος μετανοεί τελικά πραγματικά, γιατί δεν ζητά να γίνει ιός, αλλά δούλος. Επειδή η πλήρη συνέστηση της ενοχής του τον κάνει ταπεινό. Ο άσωτος γύρισε στο σπίτι του πατέρα του όταν ήρθε εις εαυτόν, επειδή είχε καλές και άριστες αναμνήσεις από το σπίτι του. Θυμήθηκε στην ερημιά του την αγάπη και τις θυσίες του πατέρα, την οικογένεια με τις θαλπορίτες, την Ιθάκη των παλιών του χρόνων και γύρισε να τα ξαναζήσει. Αν είχε κακές αναμνήσεις δεν θα γύριζε. Όσοι έχουμε την ευθύνη της δημιουργίας περιβάλλοντος στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην εκκλησία, στο σχολείο ακόμα, πρέπει να προσέξουμε. Το περιβάλλον που δημιουργούμε πρέπει να έχει τέτοια μορφή που να κάνει τον άσωτο της εποχής μας, μόλις έρθει εις εαυτόν, να το θυμάται και να ξαναγυρίσει πάλι στο σπίτι του για να βρει τη στοργή. Πολλές φορές άνθρωποι διαμέσου των αιώνων έχουν την τάση να συμπεριφέρονται ως αμετανόητοι άσωτοι. Αλλά μακριά από τη μετάνοια ακολουθούν τον δρόμο της καταστροφής, της απώλειας ή του Ιούδα. Η αμετανοησία του ανθρώπου, που εκφράζεται ως άρνηση στην κλίση του Θεού για σωτηρία, αποτελεί και περιεχόμενο της λεγόμενης βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Η αμετανοησία ουσιαστικά είναι το θανάσιμο αμάρτημα, είχαμε αναφερθεί και άλλοτε σε αυτό. Η ασωτεία όμως είναι και ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια προοπτική εξέταση μπορούμε να δώσουμε. Με βάση λοιπόν τη συμπεριφορά του μετανοητού ασώτου ανθρώπου, μπορούμε να μιλήσουμε για την ασωτεία της εποχής μας.
που εκφράζεται με την άδικη κατανομή της παγκόσμιας παραγωγής αγαθών. Έτσι, το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού νέμεται το 95% της παγκόσμιας παραγωγής. Η αδικία αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και οξύμορο σήμα. Γιατί το 5% του πληθυσμού συμβαίνει να είναι σχεδόν όλοι χριστιανικοί λαοί, τουλάχιστον κατ' όνομα. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγχρονης εντός εισαγωγών χριστιανικής ασωτείας είναι το 1/3 των παιδιών της Αφρικής να υποσιτίζονται. Ακόμα, ετησίως, 13 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες από αφυδάτωση, λοιμό, στα είναι τα στοιχεία της προηγούμενης δεκαετίας, και άλλα στερούμενα αγαθών που έχουν τα παιδιά των χριστιανών. 300.000 παιδιά τυφλώνονται από έλλειψη βιταμίνης Α. Στην Ασία, 1 εκατομμύριο παιδιά, και αυτό είναι στοιχείο, εκπορνεύονται από πλούσιους Ευρωπαίους και Αμερικάνους χριστιανούς εντός εισαγωγικών τουρίστες. Γύρω στα 10 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από AIDS, κυρίως στην Αφρική, υποσαχάρια Αφρική, λόγω ανευθυνότητας των ενηλίκων. 10 εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά, επειδή οι γονείς πεθαίνουν από φτώχεια και ασθένειες, ενώ 130 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν σε σχολείο. Οι περισσότεροι θάνατοι των παιδιών θα μπορούσαν να προληφθούν με τη χορήγηση των βασικών εμβολίων, που κοστίζουν μόλις 15 ευρώ ένα παιδί ετησίως. Τέλος, στον τρίτο κόσμο, 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να γευθούν το απλό, καθαρό νερό. Και 2 δισεκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε συστήματα υγιεινής. Όλα αυτά τα στοιχεία τα λέει η UNICEF στο δελτίο της. Η ασωτεία της εποχής μας, λοιπόν, θα περιοριστεί με τη μετάνοια των ασώτων ανθρώπων της κοινωνίας και την ισοκατανομή όσο είναι δυνατό των αγαθών της γης. Μπροστά στον εγωισμό όμως για μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος, μάθανε πολιτισμένοι εντός εισαγωγικών της Δύσης τις χωματερές. Παρά τις αποστολές των αχρήστων εντός εισαγωγών και πάλι τροφίμων σε φτωχές χώρες, έτσι αδειάζουν το γάλα σε δρόμους ή πετάνε τους καρπούς παραγωγής σε σκουπιδότοπους. Θυμόμαστε και εδώ στην Ελλάδα παλιά, πριν γινόταν η απόσυρση των εσπεριδοειδών, αντί να φροντίσουμε κάπου να δοθούν, τα πετάγαμε σε σκουπιδότοπους. Η ασωτεία της Δύσης δεν είναι απλώς μια κοινωνική αδικία σε βάρος των ανθρώπων μας, που στερούνται όσα οι άλλοι πετάνε και κατασπαθαλούν, μα είναι μια ασωτεία που οδηγεί στην καταστροφή αυτούς που αδικούνται. Η ασωτεία είναι αμαρτία σε όλες τις μορφές. Είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο. Όποιος πιάνεται στις παγίδες της έχει στο εξής έναν άγριο και βάρβαρο δυνάστη, που τον εξαναγκάζει να κάνει αξιοκατάκριτα έργα. Ο δυνάστης αυτός δεν έχει κανένα δισταγμό και κανένα ανίκητο για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, όταν χάσει τον σεβασμό και την αγάπη στο Θεό, μπορεί να φτάσει εύκολα στην ασωτεία. Όμως, η χειρότερη συνέπεια της ασωτείας είναι η απόγνωση. Είναι το αμάρτημα που περιέχει όλα τα άλλα. Είναι καρπός αμετανοησίας. Η παραδοχή του λάθους δρόμου οδηγεί στην αλλαγή ζωής και στην ελευθερία για την αμαρτία, ή πρέπει να οδηγεί, τέλος πάντων. Η αμετανοησία όμως δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να συνέλθει. Και έτσι η απόγνωση κλείνει κάθε δρόμο αληθινής επιστροφής και μετάνοιας. Ακόμα και στην έσχατη κατάπτωση μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις επιστροφής και διόρθωσης. Αυτό συμβαίνει όταν στην πικρή του μεταμέλεια ο άνθρωπος δεν εγκαταλείπει τον εαυτό του στην απόγνωση. Μπορεί να συνέλθει και να αποφασίσει να επιστρέψει. Τότε αρχίζει η ανωδική του πορεία προς τη σωτηρία. Μετάνοια τότε είναι το αίσθημα της ανακούφισης που θα νιώσει ο άνθρωπος στην καρδιά του. Είναι μια νοσταλγία επιστροφής προς τον απολεσθέντα παράδεισο, στην προπτωτική κατάσταση. Είναι τότε βέβαια μια ελπίδα σωτηρίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι τιμητές εντός εισαγωγικών της ασωτείας. Υπάρχουν λοιπόν και οι δίκαιοι, αυτοί που προβάλλουν τον εαυτό τους σαν κριτή του κάθε ανθρώπου. Αυτοί είναι απάνθρωποι και σκληροί απέναντι στους αμαρτωλούς. Μπορεί να είναι όντως δίκαιοι, πειθαρχικοί και εργατικοί. Αν όμως τους λείπει αγάπη, τότε η πίστη τους μετατρέπεται σε άγριο και ανεξέλεγκτο φανατισμό και η ελπίδα τους σε ψυχρό υπολογισμό. Η ελεημοσύνη τους καταντά μια απλή επίδειξη για το Θεαθήνε. Και έτσι όλη τους η ζωή γίνεται μια υποκρισία. Σαν επιμύθιο για όλα αυτά, η χάρη του Θεού δορίζεται και γίνεται αποδεκτή από όποιον θέλει να τη δεχτεί. Περιμένει ο Θεός το ελάχιστο της δικής μας προερχόμενης από την καλή μας προαίρεση προσπάθειας, τη μετάνοια. Και την αλλαγή μας τη δίνει ο ίδιος σαν δώρο της χαράς και της αγάπης του για τον αμαρτωλό που διασώθη, όπως ακριβώς στην παραβολή. Η αγάπη προς τον Θεό, το να μην υπολογίζουμε τόσο τα σήματα δικά μας έργα, αλλά στην άπειρη χάρη και αγάπη του Θεού μας, οδηγεί εμάς στο Θεό, όπου υπάρχει για όλους σωτηρία,
χαρά και ευφροσύνη. Λέγαμε όμως ότι την προηγούμενη φορά είχαμε αναφέρει ένα κείμενο που υπήρχε σε παλιά αναγνωστικά και με αφορμή την φιλαργυρία είπαμε τότε για τον Αργύρη, τον Ανάργυρο, δεν ήταν Ανάργυρος βέβαια, τον Αργύρη τον Φιλάργυρο που ζούσε στα Γιάννηνα. Ήταν μια διδακτική ιστορία που τότε τέτοιες ιστορίες έβριθαν τα παλιά αναγνωστικά, τα οποία πολλούς από εμάς που είμαστε πάνω των 40 χρόνων θυμόμαστε από τα παλιότερα βιβλία που διδαχτήκαμε στο σχολείο. Σήμερα βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει, ελάχιστα τέτοια δείγματα μπορούμε να εντοπίσουμε. Λοιπόν, σαν συνέχεια, σαν φυσική συνέχεια εκείνης ιστορίας με τον Αργύρη, τον Φιλάργυρο, υπήρχε η συνέχεια για τον Άσο τον Λάμπρο, το μοναχαγιό του Αργύρη. Θυμόμαστε ότι την προηγούμενη φορά είχε πεθάνει ο Αργύρης και τον έκλεψε μόνο η γυναίκα του και ο γιος του. Να συνεχίσω όμως την ιστορία πάλι από αυτό το φοβερό αναγνωστικό που διδάσκονται μέχρι το 1960 τα παιδιά μας. Παλαιότερα λέει τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να το πούμε. Σαν πεθάνει λοιπόν ο Αργύρης και ο γιος του Λάμπρος άνοιξε το σεντούκι, θυμάστε το σεντούκι που λέγαμε, εκείνο, και είδε μέσα τις σακούλες με το χρυσάφι, στην αρχή έμεινε ακίνητος, με ανοιχτό το στόμα. Σε λίγο όμως η καρδιά του άρχισε να χτυπά ζωηρά από χαρά. Το αίμα τον έβηκε στο κεφάλι, η γλώσσα του τράβλιζε και η δυστυχισμένη μάνα του φοβήθηκε να πάθει κακό από την πολύ του χαρά. Όταν σε λίγο ο Λάμπρος ήρθε στα συγκαλά του, φώναξε: «Τι ανέλπιστη ευτυχία! Τι αρχοντιά, τι αρχοντικά και ευτυχισμένα θα περάσω σε όλη μου τη ζωή με αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου!» Ο γέρος Αργύρης όμως, εκτός από τα πλούτη που και αυτά πάλι τα άφησε χωρίς να το θέλει, τίποτα άλλο δεν είχε κάνει ποτέ για το γιο του. Ούτε το νου του φρόντισε να φωτίσει, ούτε την καρδιά του να την κάνει ευγενική και καλή. Γι' αυτόν άλλωστε, το Μακαρίτη, μοναδική ψυχή στον κόσμο ήταν το χρήμα. Όπως τα άγρια θηριά σε μένουν πολύ καιρό χωρίς τροφή, ορμούν πεινασμένα στο πρώτο θύμα που θα απαντήσουν να το κατασπαράξουν, το καταξεσκίζουν και το τρώνε, έτσι και το πεινασμένο παιδί του Φιλάργυρου θα ρηχτεί στην πατρική περιοχή για να την κατασπαταλήσει. Πριν περάσει ένας μήνας από το θάνατο του Αργύρη, ο γιος του άφησε το χάμο σπίτι εκείνο που είχαν για κατοικία και πήγε σε ένα από τα λαμπρότερα σπίτια που νίκαιζε ο πατέρας του. Αγόρασε και τα πιο ακριβά έπιπλα και στόλισε την αρχοντική του κατοικία. Σε λίγο άρχισε να δίνει πολυπίκυλα και πολυέξοδα γεύματα. Δεν καταλάβαινε όμως ο Λάμπρος ότι αυτοί που τρέχαν κάθε τόσο πρόθυμα στα τραπεζώματά του δεν ήταν δικοί του φίλοι, αλλά φίλοι των φαγητών του. Δεν ένιωθε πως μόνο οι άκρητοι και ελαφρόμυαλοι θαύμαζαν τις επιδείξεις της ψευτοαρχοντιάς του. Ένας μάλιστα από αυτούς τους ανόητους συνδετημόνες του είχε μια μοναχοκόρη και νόμισε μεγάλο ευτύχημα να της δώσει άντρα να πλούσιο σαν τον Λάμπρο. Και με τις συνεχείς κουλακίες το κατάφερε. Φυσικά αυτός ο πατέρας δεν είχε υπόψη του αυτά από πριν από πολλά πολλά χρόνια. Έλεγε σε ανάλογη περίπτωση ο Θεμιστοκλής. Έλεγε λοιπόν εκείνος: «Ο μεγάλος Αθηναίος, αυτός στρατηγός, καλύτερα να δώσω την κόρη μου, λέει, να δώσω στην κόρη μου έναν άντρα καλό και προκομμένο, που να έχει ανάγκη από χρήματα, παρά έναν πλούσιο που να έχει ανάγκη από μυαλό». Αλλά ο ανόητος αυτός φίλος εντός εισαγωγικών του Λάμπρου δεν είχε και τη φρονημάνα του μεγάλου ναυμάχου της Σαλαμίνας. Αμέτρητα χρήματα ξόδεψε ο Λάμπρος για να κάνει τους γάμους του λαμπρούς και επιδεικτικούς. Μάλιστα, πολλοί κόσμο κάλεσε για να θαυμάσουν τα πλούτη του. Την παραμονή της γιορτής παρουσιάστηκε στο λαμπροστόλι στο αρχοντόσπιτο μια δυστυχισμένη φτωχή χείρα με άρρωστα τα παιδιά της και παρακαλεί με δάκρυα τον Λάμπρο να της δώσει μια μικρή χρηματική βοήθεια. Ο Λάμπρος ασυγκίνητος την τράβηξε παράμερα και την έδιωξε, φωνάζοντας θυμωμένος πως δεν του περίσευαν χρήματα για λιμοσύνες και πως μόλις του έφταναν τα χρήματα όσα είχε για τα δικά του έξοδα. Κι όμως η φτωχή εκείνη χείρα ήταν αδερφή του πατέρα του και θεία δικιά του. Ο Λάμπρος, έτσι που ρίχθηκε στην πολυτέλεια, έτρεχε εντωμεταξύ στην καταστροφή του. Σαν και αυτός, σαν τον άσοδο του Ευαγγελίου. Θα αρέσει πως πήγαινε ίσα στον δρόμο της ευτυχίας. Η σπατάλη του γινόταν μεγαλύτερη μέρα με τη μέρα. Και μάλιστα, ύστερα από το γάμο, γιατί κοντά στη δική του πολυτέλεια τώρα κέδεσε η σπατάλη της πολυέξοδης γυναίκας που πήρε. Νέα, χωρίς ανατροφή καθώς ήταν η γυναίκα του Λάμπρου, ξόδευε συλλόγιστο όσο μπορούσε περισσότερα για να φαίνεται τάχα μεγάλη αρχόντισσα, η μεγαλύτερη στα Γιάννενα. Όσο γερή και ήταν η περιουσία που είχε αφήσει ο γερο Αργύρης, αυτή η καθημερινή σπατάλη τη ρήμαζε. Σε λίγα μόλις χρόνια ο Λάμπρος έφαγε όλα του τα χρήματα.
Τότε άρχισε να πουλάει τα κτήματά του και επειδή εξακολουθούσε την πολύ έξοδη ζωή και είχε πάντα ανάγκη από χρήματα, τα πουλούσε σε ξεφτιστικότερες τιμές. Άρα μάλιστα τα έβαζε υποθήκη και δανειζόταν με βαρύ τόκο. Για να ξεχνά τις στεναχωρίες του, άλλο πάθος, άρχισε να πίνει και να μεθά. Αργότερα του έρχεσαι στα χαρτιά, με την ελπίδα που σου έλεγε να ρεφάρει, να κερδίσει δηλαδή ξανά όσα έχει σκορπίζοντας δεξιά και αριστερά. Ο Μουσαλίμωνος, εκείνο που στηρίζει τις ελπίδες από τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό το κατάλαβε ο Λάμπρος πολύ αργά, όταν παίζοντας έχασε ό,τι του είχε απομείνει. Ο Τζόγος και αυτό παιδί της απληστίας είναι, της φιλαργυρίας και της ασωτείας. Γι' αυτό και στο επόμενο σημείο μου θα μιλήσουμε γι' αυτό. Παρένθεση, κλείνει παρένθεση εδώ. Από το Μεθύση, να επανέλθουμε, τα ξενύχτια, τις στεναχώριες, άλλαζε λίγο-λίγο και ο χαρακτήρας του Λάμπρου. Έγινε αψής. Θύμωνε με το παραμικρό. Έβριζε, βλασφημούσε, είχε ιδέα, έλεγε ψέματα. Στο τέλος κατάντησε και πλαστογράφος. Είχε πάλι ανάγκη από χρήματα και ο άθλιος δεν δίσταζε να μεταχειριστεί και τα πιο άτιμα μέσα να τα βρει αυτά που τα χρειάζονταν τα χρήματα. Κάπως ο καιρό κατόρθωσε να καλύπτει τα εγκλήματά του, αλλά στο τέλος φανερώθηκε μια πλαστογραφία του, έπειτα και μια άλλη, και για να μην τον πιάσουν και τον ρίξουν φυλακή, έφυγε νύχτα σαν κλέφτης από τα Γιάννενα. Συλλογή στην μπορούσε να βρει καταφύγιο στο σπίτι κανένας από εκείνους που περνούσαν για φίλοι του, που τρογόπιναν μαζί του τις παλιές εκείνες τις μέρες της εντός εισαγωγικών ευτυχίας του. Αλλά δε με φρίκη πως όλοι του γύριζαν την πλάτη. Όλοι του απαρνήθηκαν και πως δεν είχε κανένα πραγματικό φίλο στον κόσμο. Φεύγοντας έξω από την πόλη και κοντά στην όχθη της λίμνης, αναγνώρισε με λαχτάρα και ελπίδες στο φτωχικό καλυβόσπιτο της χείρας θείας του, εκείνη που είχε διώξει την παραμονή του γάμου του. Όλες τις άλλες πόρτες βρήκε κλειστές. Αυτή ίσως η συγγενική θύρα θα μπορούσε να ανοίξει για το φυγά. Όμως κοντοστάθηκε, σαν θυμήθηκε το απάνθρωπο φέρσιμό του. Όμως η απελπισία πάλι τον έσπρωξε και με χέρι που έτρεμε χτύπησε την πόρτα του φτωχόσπιτου. Η χείρα έμεινε άφωνη σαν τον είδε έτσι έξαφνα. Άμα μπόρεσε να μιλήσει, του είπε με πόνο καρδιάς, πως λίγες μέρες μετά την παντριά του, από τη σκληρότητά του, έθαψε και τα δυο της παιδιά. Μα τώρα ο Λάμπρος, ο περήφανος, φαντασμένος Λάμπρος, έκλαιγε με απελπισία και την ξόρκιζε να τον κρύψει, γιατί από στιγμή σε στιγμή ερχόταν να τον πιάσουν οι τακτικοί. Η καλή γυναίκα, ξεχνώντας τα όλα, συμπονά το δυστυχισμένο ανιψιό της. «Κρύψε εδώ», του λέει με δάκρυα. Του δίνει φαΐ, του δίνει κρεβάτι και μια φτωχική φορεσιά του μεγάλου γιού της, και με αυτήν αγνώρισος ο Λάμπρος έφυγε κρυφά ξημερώματα με σκοπό να περάσει στην Κέρκυρα και από εκεί στη Βενετιά για να βρει εκεί στην ξενιτιά έστω έτσι όπως ένα κομμάτι ψωμί. Μα στην Πρέβεζα, τη στιγμή που πήγε να παρκάρει, τον γνώρισαν, τον έπιασαν, τον ξανάφεραν στα Γιάννενα, τον δίκασαν, τον καταδίκασαν και τον έριξαν στη φυλακή. Εκεί, λίγα έτη μετά, ο άσωτος Λάμπρος πέθανε περιφρονημένος και ντροπιασμένος. Όσοι διηγούνταν την ιστορία του Λάμπρου έλεγαν με νόημα ότι στην κηδεία του δεν πήγε κανείς, ούτε και η αρχοντογυναίκα του. Όσο για τη μάνα του, η ταλέπορη. Αυτή πέθανε πολύ νωρίτερα, βασανισμένη, βουτυγμένη στη στεναχώρια από την περιφρόνηση που γνώρισε από το γιο της. Γιατί την είχε ρίξει να ζει στο ίδιο χαμόσπιτο που την άφησε και ο συγχωρεμένος ο αργύρης της. Θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα με τον Τζόγο. Χαίρετε.